Μένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα, το τι σημαίνει η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Θα το συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κούσαντα, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλησπέρα, στρατηγέ. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σημειώσουμε ότι ο στρατηγός έχει και μακράν εμπειρία στο ΝΑΤΟ, άρα έχει αξία η παρουσία και τα όσα θα μας πείτε. Τι σημαίνει αυτή η ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας και για την Ευρώπη, το δυτικό κόσμο, αλλά και τι σημαίνει και για τη Ρωσία, διότι ήδη έχουμε την τοποθέτηση ότι θα έχει επιπτώσεις αυτή η πρωτοβουλία και της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Κοιτάξτε, ο πόλεμος, ο ρουσο-ουκρανικός, δεν έγινε μόνο αυτό καθεαυτό για την Ουκρανία. Ήταν ένας πόλεμος τον οποίο έκανε ο Πούτιν για να δώσει ένα μήνυμα συγκεκριμένο ότι δεν θα ανεχθεί άλλη επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πλην όμως, από την άλλη πλευρά, το κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να κάνει την αυτοδιάθεσή του και σαν κρατική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο το 51 των Ηνωμένων Εθνών της αυτοδιάθεσης, έχει δικαίωμα να προσανατολιστεί και να ενταχθεί σε οποιαδήποτε συμμαχία θέλει. Επομένως, αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι είναι δικαίωμα και της Φιλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ο πόλεμος αυτός ο οποίος ξεκίνησε, εγώ θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά, με πρόφαση την Ουκρανία και με τα δεδομένα προβλήματα της Ουκρανίας, ήταν ένα μήνυμα από την Ρωσία ότι ήθελε να στείλει το μήνυμα το μέχρι εδώ, όχι παραπάνω. Πλην όμως βλέπουμε ότι πλέον ο κόσμος γενικά, οι κρατικές οντότητες έχουν πλέον αλλάξει και έχουν δικαιώματα που κανένας δεν μπορεί να τα σταματήσει. Παρόλο που η Φιλανδία έχει 1.350 χιλιόμετρα σύνορα με τη Ρωσία και παρόλο που εξαρτάται στην ενέργεια κατά 90% περίπου από τη Ρωσία, εντούτοις έχει δικαίωμα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδεθεί και με τον ΝΑΤΟ. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι γενικότερο αυτή τη στιγμή, συνδέεται ασφαλώς και με τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία κάθετη αντιπαράθεση, μία κάθετη κλιμάκωση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης, διότι δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Βρετανία, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει για το θέμα αυτό μια κάθετη αντιπαράθεση η οποία εύχομαι να μην γενικευτεί και να μην συνεχίσει, διότι και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η Ρωσία διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις και με την Κίνα αλλά και με το Ιράν. Να μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες μέρες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας αποκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διάβολο. Και επίσης, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η εμπλοκή του Ιράν στη βοήθεια της Ρωσίας με συνεχείς μεταφορές από Boeing 747 και από Ιλιούσιν 76, τεράστια μεταγωγικά, τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα στρατηγικής σημασίας στην ρωσική πρωτεύουσα. Επομένως, μιλάμε για μία αντιπαράθεση η οποία πλησιάζει, θα έλεγα, τίνει να γίνει μεταξύ Ανατολής και Δύσης και φυσικά με όλους τους παρεπόμενους κινδύνους και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η κρίση. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, την Δήμητρα τη Μακρή από το Δίον τη Θεσσαλονίκη και το Βαγγέλη του Χριστόδουλο. Ξεκινάω με τη Δήμητρα. Δήμητρα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να συντονίσω τον ρόλο της Τουρκίας στην όλη υπόθεση, υπό την έννοια ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της χώρας, έχει απειλήσει με ότι θα ασκήσει βέτο στην ένταξη των δύο χωρών. Τι σημασία έχει αυτή η απειλή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πόσο θα πρέπει να την λάβουμε υπόψη μας? Από την αρχή της έντασης, όχι του πολέμου, και πριν ακόμα θα έλεγα, της έντασης, πριν τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, η Τουρκία
εμφανίζεται ως ένας επιτίδιος ουδέτερος, ο οποίος προσπαθεί να υποφεληθεί από την κατάσταση αυτή. Είναι ένα κράτος το οποίο έχει δώσει το πολίτευμά του μεγάλη αυτονομία, μεγάλη εξουσιοδότηση στον πρόεδρο της χώρας να χειρίζεται τα θέματα αυτά, με αποτέλεσμα να παίζει έναν διπλό ρόλο, καταπατώντας τις αξίες και τις αρχές του ΝΑΤΟ, αλλά και από την άλλη μεριά, καταπατώντας και τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θέλει να μπει. Όμως, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό το οποίο με ρωτήσατε, για το θέμα της Φιλανδίας και της Σουηδίας και το ενδεχόμενο βέτο, θα ήθελα να σας πω ότι είναι μία πρόφαση και είναι ένα είδος παζαρέματος. Η Τουρκία σε κάθε τι που αφορά τη γνωμοδότησή της επιθυμεί πάντα να έχει όφελος από την υπόθεση αυτή. Το όφελος ενδεχομένως να είναι τα 40 αεροπλάνα, τα F-16, 70, μπλοκ 70 νέας τεχνολογίας, τα οποία ενδεχομένως θα εγκρίνει, θα δούμε το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ή ενδεχομένως να θέλει άλλα ανταλλάγματα ή τη συνέχιση της συμφωνίας των F-35. Βέβαια, είναι ζήτημα χρόνου. Πότε θα έρθει σε διαμάχη με τη Ρωσία, διότι πιθανόν θετική άποψη της Τουρκίας για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας έρχεται αμέσως αντιμέτωπη με τη Ρωσία. Επομένως, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι κατά πόσο μπορεί να κρατήσει αυτή η ουδετερότητα, η επιτίδια θα έλεγα ουδετερότητα, και κατά πόσα μπορεί να ασχολείται εξίσου και με τους δύο συνασπισμούς. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο έως ακατόρθωτο, αλλά αυτό είναι και το καλό σενάριο για την Ελλάδα, το ότι εμφανίζεται ο πραγματικός ρόλος της Τουρκίας. Ναι, είναι δύσκολο να πατάει κανείς σε δύο βάρκες, αλλά πάντως μέχρι τώρα στρατηγία της βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούμε. Πάω στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο. Ήθελα να προχωρήσω την συζήτηση με την Δήμητρα που ξεκίνησε από τον κύριο Κούσοντα. Να σας δώσω λίγο χρόνο ακόμα να μου πείτε για την Ελλάδα, κύριε Κούσοντα. Αυτός ο τυχοδιωτισμός της Τουρκίας, πώς μπορεί να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα? Το έχει κάνει μέχρι τώρα, θα μπορούσε να κινηθεί διαφορετικά και να κερδίσει στις δικές της ανοιχτές υποθέσεις με την Τουρκία? Θα έλεγα ότι γενικότερα εδώ και μια δεκαετία περίπου, από το 2001 ακριβέστερα, ίσως και παραπάνω από τότε που ο Ερντογάν είναι πρόεδρος της Τουρκίας, έχει μια διαρκή στροφή προς Ανατολάς. Αυτό ήταν και το θέμα για το οποίο άρχισε σιγά σιγά να αντιμάχεται το ΝΑΤΟ. Η στροφή αυτή της Τουρκίας, είτε προς τα κράτη τα οποία είναι εξ Ανατολών, τα αραβικά κράτη, τα μουσουλμανικά κράτη στην αρχή και στη συνέχεια, την έχει κάνει να δώσει μια ιδιαίτερη αξία και να αναδείξει την Ελλάδα. Βλέπετε ότι ακόμα και τώρα που είναι κλειστά τα στενά του Βοσπόρου, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με το λιμάνι και με την σιδηροδρομική γραμμή της Αλεξανδρούπολης και το οδικό δίκτυο το οποίο έχει, προωθεί και κάνει μια παράκαμψη των στενών του Βοσπόρου, βοηθώντας το ΝΑΤΟ, βοηθώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και βοηθώντας εμπορεύματα και υλικά, καθώς και προσωπικό, να μεταφερθεί στην πλευρά αυτή η οποία είναι των συμμάχων. Η Τουρκία γενικότερα προσπαθεί να επωφεληθεί από τις καταστάσεις. Σε ό,τι όμως αφορά τα ελληνοτουρκικά θέματα, θα ήθελα να πω ότι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο με τις συνεχείς παραβιάσεις και με τις συνεχείς προκλήσεις. Τον μήνα Απρίλιο που μας πέρασε είχαμε 1051 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου, 35 εμπλοκές και 85 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Επίσης, η Τουρκία διέκοψε νατοϊκή άσκηση στο Αιγαίο, περνώντας με ένα ζεύγος F-16 πάνω από την περιοχή η οποία είχε μπλοκαριστεί για την άσκηση. Αυτά όλα σημαίνουν ότι θέλει να εκμεταλλευτεί, να συνεχίζει να εκμεταλλεύεται μάλλον, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καρυπίδης, αυτό το οποίο
είναι ότι θέλει με κάθε τρόπο να είναι ουδέτερη και να υποφελείται. Πλην όμως αυτό, για κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνεται. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχιστεί και σε κάποια στιγμή θα αναδειχθεί διεθνώς αυτή η διπλή επιτιδιότητα. Μάλιστα. Σε ό,τι όμως θα συνεχίσω, αν μου επιτρέπετε, το θέμα με τα ελληνοτουρκικά. Η χώρα μας θα πρέπει να σταματήσει αυτό εν τη γενέση. Δεν θα πρέπει μόνο να βασιζόμαστε σε καμία συμμαχία, σε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση και σε καμία και ούτε στο ΝΑΤΟ. Θα πρέπει η χώρα μας να έχει τέτοια ικανότητα επιχειρησιακή που την έχει, αλλά θα πρέπει από την άλλη πλευρά να έχει και την πολιτική βούληση, την πολιτική αποφασιστικότητα, ώστε να δίνει οντότητα στην στρατιωτική ισχύ αυτή και να αποτρέπει κάθε είδους πρόκληση. Ήδη ξέρουμε τις τελευταίες μέρες ότι με απόφαση του ΓΕΕΘΑ έχει δοθεί πλέον εντολή σε όλα τα αντιεροπορικά και της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και του πυροβολικού, να μπλοκάρουν αεροσκάφη τουρκικά τα οποία παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο. Είναι μια κίνηση η οποία φαίνεται να αποδίδει. Αλλά και αν ακόμα η κίνηση αυτή δεν αποδώσει τα αναμενόμενα, υπάρχουν πολλά άλλα στρατιωτικά αντίμετρα, πολλά άλλα μέτρα τα οποία μπορεί να τα έχει, να τα λάβει υπόψη της η χώρα μας και μπορεί να τα εφαρμόσει ώστε να έχουμε προκλητικότητα μηδενική. Εμείς να ευχηθούμε το πεδίο να είναι στη διπλωματία και να επιτυχάνει η διπλωματία, διότι όταν αποτυχάνει η διπλωματία, όπως είδαμε και στην Ουκρανία, έχουμε πόλεμο. Να είστε καλά, στρατηγέ. Σας ευχαριστώ θερμά.